Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 21 Νοεμβρίου του 2022, ημέρα Δευτέρα, είναι η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Εκτός από θρησκευτική γιορτή, είναι και η γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Παλιά το γιορτάζαμε στις 15 Αυγούστου, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τώρα πήγε στα εισόδια της Θεοτόκου. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και την περίοδο που θα ακολουθήσει, θα πρέπει να τιμά τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν γίνεται ένας απαξιωμένος θεσμός να περιμένουμε να αποδώσει αυτά που έχουμε κατά νου. Μόνο όταν νιώσει ότι έχει όλο το λαό μαζί του, τη στήριξη του λαού μαζί του, τότε και οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι ισχυρές. Φυσικά, εκτός των άλλων, κυρίως απαιτούνται και σωστές αποφάσεις, σωστός σχεδιασμός. Πάντως είναι κρίσιμη και η στήριξη του ελληνικού λαού. Και θεωρώ ότι ειδικά αυτή την περίοδο καλό θα είναι να αφήσουμε στο παρελθόν τις δύσκολες στιγμές, τις μαύρες στιγμές των ενόπλων δυνάμεων που χρησιμοποιήθηκαν είτε εις βάρος μιας μερίδας του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα χρησιμοποιήθηκαν εις βάρος για την κατάρρευση της δημοκρατίας, την προδοσία της Κύπρου. Αυτά λοιπόν να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν απαλλαγεί από τα βαρύδια του παρελθόντος. Καιρός είναι να απαλλαγεί και η κοινωνία από αυτά. Να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντα αυτή τη δύσκολη, την κρίσιμη περίοδο που ζούμε, αλλά και την επόμενη περίοδο που θα δούμε και στα θέματα που θα αναπτύξουμε. Ζήτω λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις, ζήτω ο ελληνικός στρατός. Να πάμε τώρα να δούμε το ναυτικό και αεροπορία, φυσικά όλα τα κλάδη των ενόπλων δυνάμεων. Να πάμε να δούμε τα θέματά μας. Το πρώτο θέμα είναι αυτά που συμβαίνουν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Έχουμε πει ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η αξία του είναι πολλά δισεκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομική του αξία, είναι και η αξία η ενεργειακή. Δηλαδή μπορεί να εξασφαλίσει την ενέργεια στην Ουκρανία σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Από τη στιγμή που το κατέλαβαν οι Ρώσοι, το στερείται η Ουκρανία και κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι της, να το εγκαταλείψουν οι Ρώσοι ή να, υπό τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος, να πάει υπό τη διεθνή προστασία. Λοιπόν, έχουμε εδώ και καιρό βομβαρδισμούς του εργοστασίου. Τώρα έχουμε καινούριους βομβαρδισμούς και επικίνδυνους μάλιστα. Νομίζω ότι σήμερα είναι η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κάνει επιθεώρηση στο εργοστάσιο μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου για ένα νέο Τσερνομπίλ και κάτι μεγαλύτερο ίσως. Και είναι προφανές ότι από τη στιγμή που το κατέχουν οι Ρώσοι θα ήταν παράλογο να τον βαρδίζουν οι ίδιοι, να βαρδίζουν τον εαυτό τους δηλαδή. Είναι προφανές ότι οι βαρδισμοί είναι από αλλού, καταλαβαίνετε από πού είναι, δεν χρειάζεται να τους πω γιατί δεν είμαι εκεί, δεν τους ξέρω, εκτιμήσεις κάνουμε. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, έρχεται ο Ζελένσκι σήμερα και καλεί το ΝΑΤΟ να παρέμβει στο θέμα του Ζαπορίζια, πιθανότατα να το πάρει από τον έλεγχο του, δεν ξέρω τι. Πάντως είδα πριν από λίγο μια δήλωσή του, καλεί το ΝΑΤΟ να επέμβει, να παρέμβει στο θέμα της Ζαπορίζια. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια ευκολία στον Ζελένσκι, ενώ η χώρα του δεν είναι στο ΝΑΤΟ, φυσικά του έχουν δώσει το δικαίωμα γιατί το ΝΑΤΟ τον στηρίζει, αλλά μια ευκολία προχτές με τους πυράβλους που δεν ξέρουμε αν το έκαναν σκόπιμα ή αν πρόκειτο για λάθος ή για αστοχία υλικού. Πάντως οι πύραυλοι S-300 που έπεσαν στην Πολωνία και είχαμε 2 νεκρούς, δεν ξέρω αν ήταν ένας ή 2, εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν είδαμε την ανεύθυνη στάση και του Ζελένσκι αλλά και της Πολωνίας που ζήτησαν την ενεργοποίηση του άρθρου 4. Μιλάμε τώρα για ζητούσαν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά για να τα κάνεις πρώτα πρέπει να ζητήσουν εξακρίβωση. Θα μπορούσαν να ζητήσουν εξακρίβωση. Ποιος το έριξε, γιατί το έριξε, ποιοι είναι οι στόχοι του. Δηλαδή, αν έστω ότι το έριξαν οι Ρώσοι και αν γινόταν από λάθος, έπρεπε να γίνει παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς, είτε με την ηγεσία της Ουκρανίας είτε με την ηγεσία της Πολωνίας, και θέλουν να πάει στιγμή να εμπλέξουν το ΝΑΤΟ, ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στο ΝΑΤΟ, για αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε, πριν από λίγο διάβασα μια δήλωση του Στόλτεμπεργκ, επειδή η Ουκρανία ζητάει εκτός των άλλων, εκτός την εμπλοκή του ΝΑΤΟ
στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ζητάει και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Να πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η κατάσταση επικρίσεων. Το πρώτο είναι, είπαμε, ο σταθμός της Ζαπορίζια και ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος. Το δεύτερο είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι η εξής. Έκανε δήλωση ο Ζελένσκι σήμερα και είπε: είχαμε 400 επιθέσεις, είτε πυραυλικές είτε με πυρά πυροβολικού, μόνο την Κυριακή, εναντίον κυρίως στην Ανατολική Ρωσία, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Και είδα πριν από λίγο κάποιους λογαριασμούς και στη Χερσόνα. Και ο Ζελένσκι θεωρεί ότι αυτά γίνονται αφενός μεν για να προκαλέσουν φθορές βλάβες στις υποδομές της Ουκρανίας, αφετέρου να αποδυναμώσουν το σύστημα αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Δηλαδή, όταν στέλνεις κάθε μέρα 100-150 βλήματα, δεν είναι μόνο η πύραυλη, είναι και άλλα βλήματα, και ενεργοποιείται το σύστημα της αεράμυνας, όπως αντιλαμβάνεστε, καταναλώνει πυρομαχικά. Δεν είναι ανεξάντλητα και δεν μπορείς να παραγγείλεις από κάπου να σου φέρουν αυτά, για να κάποιοι έχουν βασικούς φόρτους ή από θέματα που δεν μπορούν να δώσουν οι άλλες χώρες. Η ίδια η Ουκρανία δεν έχει πλέον, τα έχει καταναλώσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να αναπληρωθούν. Και γι' αυτό η Γαλλία έστειλε, είδα, το υπερσύγχρονα, πολύ σύγχρονα, αναβαθμισμένες πυροβολαρχίες, νομίζω έστειλε δύο πυροβολαρχίες, Κροτάλ, αντιαεροπορικό σύστημα μέσων υψών είναι, αν δεν κάνω λάθος. Το έστειλε και το παρέδωσε στην Ουκρανία. Επίσης είχαμε μια κίνηση της Γερμανίας με νόημα. Έστειλε στην Πολωνία δύο πυροβολαρχίες, αν δεν κάνω λάθος, και αυτή η Patriot, για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας. Μάλιστα στέλνει και Eurofighter, απογειώνονται από τη Γερμανία, κάνουν περιπολίες στο ενάριο χώρο της Πολωνίας και επιστρέφουν στη Γερμανία. Άρα η Γερμανία, παρότι οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν άθλιες, θα έλεγα, οι πληγές του παρελθόντος, αντιλαμβάνεστε, όταν δηλαδή η Γερμανία μαζί με τη Σοβιετική Ένωση τη χώρισαν στη μέση την Πολωνία, αυτά δεν ξεχνιούνται εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά τώρα η Γερμανία κάνει μια κίνηση. Αυτή την κίνηση μπορούμε να τη δούμε και ως να έχει διπλή ανάγνωση, εκτός από μια απόπειρα απάλυψης των προβλημάτων του παρελθόντος, είναι και μια επίδειξη. Αυτό που είπαμε στην προχθεσινή εκπομπή, ότι είναι ηγετικό έθνος η Γερμανία, και σε περίπτωση που αυτή η έκθεση των 58 σελίδων που διέρευσε η απόρριτη του Υπουργείου Άμυνας, που έλεγε ότι σε περίπτωση που τελικώς ξεσπάσει κάποιος πόλεμος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, ότι η Γερμανία θα σηκώσει το βάρος. Μήπως λοιπόν δείχνει τώρα η Γερμανία ότι ναι, εγώ είμαι το ηγετικό έθνος, άρα σου στέλνω και Patriot, παίρνω και τον αέριο χώρο σου. Λέω. Από μια χώρα η οποία προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους, όλο να τα περιμένει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, δικαιούμαστε να θεωρούμε τέτοιου είδους κινήσεις, να τις εντάσσουμε σε μια τέτοια προοπτική. Λοιπόν, αυτό είναι και το δεύτερο θέμα. Ένα άλλο θέμα πάλι με την... ζήτησε, είπαμε, η Ουκρανία, την, ακριβώς επειδή δέχεται πολλά πλήγματα αντιαεροπορικά και αποδυναμώνεται η αντιαεροπορική της άμυνα, ζήτησε να κηρυχθεί ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας ως ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απαγορεύεται να πετάνε αεροσκάφη ρωσικά ή και πύραυλοι, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, και οτιδήποτε πετάει αυτός που κηρύσει την περιοχή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, αυτός και το εξασφαλίζει αυτό, είτε με αεροσκάφη, περιπολίες αεροσκαφών, είτε με αεροπορικά. Δηλαδή πάλι θέλει να εμπλέξει το ΝΑΤΟ. Και είδα το Στόλτεμπεργκ πριν από λίγο που είπε όχι, είπε ότι η Ρωσία μπορεί να έχει απώλειες στα μέτωπα του πολέμου, αλλά παραμένει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη και το ΝΑΤΟ δεν έχει κανένα σκοπό να εμπλακεί στρατιωτικά με τη Ρωσία. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο θέμα, στο δεύτερο θέμα είμαστε ακόμα. Υπάρχει ένα ζήτημα με την δολοφονία, ψυχρό δολοφονία 10 Ρώσων στρατιωτών εχμαλώτων. Υπάρχει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο, έγιναν διάφορα. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία, η Ουκρανία το αρνείται. Πάντως είναι ένα θέμα που πιθανό να το βρούμε μπροστά μας, γιατί εκτοξεύονται απειλές, λένε ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου. Είναι ένα θέμα πάντως που καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να παρακολουθήσουμε, να δούμε πού θα οδηγήσει η οργή της Ρωσίας με την
δολοφονία, ψυχρό δολοφονία των 10 εχμαλώτων Ρώσων στρατιωτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Λιβύη. Θα κάνουμε στη συνέχεια μία αναφορά στην Λιβύη και πάλι. Ναι, θα κάνουμε αμέσως μετά μία αναφορά, αλλά να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση τώρα. Η κατάσταση στη Λιβύη, να δούμε ποιος ελέγχει τι. Η κατάσταση στη Λιβύη λοιπόν έχει ως εξής. Η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο. Το μισό κομμάτι, ή μάλλον ένα μικρό κομμάτι, περίπου το 1,5 στα 5, το ελέγχει η κυβέρνηση της Τρίπολης, το οποίο μάλιστα είναι και φτωχό σε πετρελαϊκά κοιτάσματα, και το υπόλοιπο, γύρω στο 70% ας πούμε της χώρας, το ελέγχουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ και δυνάμεις της Βάγνερ, θα δούμε παρακάτω, δηλαδή της ρωσικής και της πετρελαϊκής εγκαταστάσεις μιλάω, και φυσικά και πολιτικά το κοινοβούλιο της Λιβύης. Ο Χαφτάρ λοιπόν απολαμβάνει τη στήριξη της Αιγύπτου, απολαμβάνει ενεργό στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, ενεργό στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μέχρι πριν λίγους μήνες, ενεργότατη στήριξη, ίσως την πιο ενεργή από όλους, και επίσης η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζουν ως νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης την κυβέρνηση Μπάσαγκα. Είναι η κυβέρνηση που ορίστηκε από το κοινοβούλιο του Ακύλα Σάλεχ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Ανατολική Λιβύη. Στη Δυτική Λιβύη, όπως είπαμε, είναι η κυβέρνηση του Τμπέιμπα, η οποία στηρίζεται κυρίως από την Τουρκία και μάλιστα με στρατιωτικές δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ έπαιζαν 100-0 υπέρ της Ανατολικής Λιβύης, μετά την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία έχουν ρίξει γέφυρες και στην κυβέρνηση Τμπέιμπα, δηλαδή τηρούν μια στάση ας πούμε ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο δυνάμεις στη Λιβύη. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με την παραδοσιακός εμπορικός εταίρος, ο μεγαλύτερος, μακράν ο μεγαλύτερος, ήταν πάντα η ΕΝΗ, η Ιταλία με την ΕΝΗ. Η Ιταλία ως χώρα η οποία κατήχε τη Λιβύη επί αιώνες και την ανακατέλαβε το 1911 διώχνοντας τους Τούρκους από εκεί. Εκεί ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ και εκεί έχασε το μάτι του σε μια μάχη και τον διώξαν οι Ιταλοί από εκεί, ιτήθηκε από τους Ιταλούς. Επίσης, ενώ λοιπόν είχε προνομιακή σχέση και έπαιρνε θα έλεγα την κρέμα την οικονομική από τα ενεργειακά, έχουμε την εμπλοκή της Γαλλίας, η οποία στηρίζει τον Χαφτάρ, τον στηρίζει και στρατιωτικά, και επειδή ο Χαφτάρ ελέγχει ίσως πάνω από το 80% των πετρελαϊκών αποθεμάτων ή μάλλον των πετρελαιοπηγών από εκεί που γίνεται η άντρηση του πετρελαίου της Λιβύης, έχει δώσει ισχυρά συμβόλαια στην Total και έτσι η Γαλλία έχει αποκτήσει προνομιακές σχέσεις, που να θυμίσουμε ότι η Γαλλία ήταν αυτή η οποία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανατροπή του Καντάφη. Επίσης να πούμε ότι και η Ρωσία είχε μια παρουσία στην περιοχή δια της Βάγνερ, και η Βάγνερ είναι μια ιδιωτικό στρατός ο οποίος ελέγχει ή μάλλον την ασφάλεια, έχει αναλάβει την ασφάλεια των πετρελαιοπηγών από τις οποίες. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει και ότι ο Χαφτάρ, άνθρωπος του Χαφτάρ είναι και ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίων, που ανήκει στην κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά ακούει στο Χαφτάρ. Υπάρχει και ένας τρίτος πόλος εξουσίας, είναι ο πρόεδρος Μένθη, αυτόν τον οποίο ζήτησε να δει ο κύριος Δένδιας, και ο οποίος προσπαθεί και αυτός να φανεί, αν και δεν έχει πολλά αερίσματα, δεν έχει δηλαδή στρατό, δεν έχει ισχύ, δεν έχει πολλά αερίσματα. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνονται αποδυναμωμένες στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κολλήσουν δίπλα στην Τουρκία για να αποκτήσουν επιρροή. Δεν έχουν δηλαδή την επιρροή που θα έπρεπε ως υπερδύναμη. Όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στην περιοχή, ενώ όφιλε να έχει μια ξεκάθαρη πολιτική. Πάντως, επειδή έκανα και κάποιες συζητήσεις για το θέμα, η Ελλάδα τι κάνει. Να πάμε τώρα
στο επόμενο θέμα, που είναι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τι συμβαίνει στην περιοχή, ποια είναι τα σχέδια της Τουρκίας και ποια είναι η πολιτική της Ελλάδας, για να αναφερθώ λίγο και στην επίσκεψη του Δένδια. Είναι το τέταρτο θέμα μας. Η Τουρκία λοιπόν έχει την εξής πολιτική. Για την Λιβύη, όχι για την Ανατολική Μεσόγειο, είναι το επόμενο θέμα, συγγνώμη. Η Τουρκία λοιπόν έχει την εξής πολιτική. Δεν στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αποφάσισε να εμπλακεί στρατιωτικά στη Λιβύη, τόλμησε και έστειλε στρατό και μάλιστα όταν έστελνε το στρατό και τα στρατιωτικά εφόδια χρησιμοποιούσε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και όταν είχα ζητήσει τότε από κάποιους, κατεβάστε ένα αεροπλάνο, εάν μεταφέρει οπλικά όπλα και δεν το έχει δηλώσει, τότε παρανομή, μπορούμε να τα κατάσχουμε και να σταματήσει να περνάει από εδώ. Μου είπαν διάφορες δικαιολογίες, χρησιμοποίησε για μήνες πολλούς τον ελληνικό εναέριο χώρο, μετέφερε εξοπλισμούς στην Τρίπολη και έτσι σταμάτησε, αναχέτησε την προέλαση του Χαφτάρ για να καταλάβει την Τρίπολη. Αυτό λοιπόν έδωσε στην Τουρκία ένα προβάδισμα, έριξε και χρήματα εκεί, πήρε και χρήματα από την Λιβύη και πλέον έχει ριζώσει στην περιοχή δια της στρατιωτικής παρουσίας αλλά και μια πολιτική που δείχνει ότι είναι αποφασισμένη η Τουρκία να παραμείνει εκεί, κατόρθωσε να είναι ίσως η πιο σημαντική χώρα, η χώρα με την πιο σημαντική επιρροή που ασκεί στη Λιβύη, ιδιαίτερα στη Δυτική Λιβύη όπως είπαμε. Αυτά λοιπόν για την Τουρκία. Μάλιστα είναι τόση η επιρροή της που μετά την επίσκεψη Δένδια στην Τρίπολη και την άρνησή του να δεχτεί τη Μαγκούς, θα πούμε μετά, αμέσως μετά γι' αυτό, μας έστειλαν όπως είπαμε μια ρηματική διακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλλοντας τον κύριο Δένδια την Ελλάδα. Και τι άλλο έκαναν, έστειλαν, είδαμε να κάνουν διαδήλωση έξω από την ελληνική πρεσβεία, διαμαρτυρόμενοι για την προσβολή που έκανε ο κύριος Δένδιας. Επειδή το ψάξαμε το θέμα, τι είδαμε, ότι η Τουρκία ήταν αυτή η οποία, αν δείτε το βίντεο με τους διαδηλωτές, θα διαπιστώσετε ότι είναι όλοι τους νεαροί, είναι μισθοφόροι της Τουρκίας, τους οποίους η Τουρκία τους έντυσε με πολιτικά και τους έστειλε σουλούποσε λίγο και τους έστειλε να διαδηλώσουν εις βάρος της Ελλάδας. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό κάποιοι, οι οποίοι έχουν άλλα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τι πολιτική ασκεί στη Λιβύη? Είναι η πολιτική της διπλωματίας. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκήσει στρατιωτική πολιτική, αν και, ή μάλλον πολιτική με την παρουσία στρατευμάτων, αν και υπάρχει στην Ελλάδα μια άποψη, μια φιλολογία, από λίγους μάλιστα, που λέει ότι η Ελλάδα οφείλει και αυτή να κάνει έναν ιδιωτικό στρατό. Ξεκίνησαν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νομίζω με την BlackRock και με άλλες εταιρείες. Μετά η Ρωσία με τη Wagner, μετά η Τουρκία με τη Σαντάτ και βλέπουμε ότι ας κάνουν πολιτική με αυτές τους ιδιωτικούς στρατούς. Υπάρχει άποψη λοιπόν ότι και η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο για να μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιδιωτικό στρατό χωρίς να είναι εμφανής η εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης για να έτσι να εξυπηρετούμε εθνικούς στόχους και εθνικά συμφέροντα. Προσωπικά πιστεύω ότι αν κάτι τέτοιο για να γίνει αυτό πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση. Συζήτησα το θέμα με συναδέλφους από τις ειδικές δυνάμεις, από την Ευελπίδων, που εμπλέκονται στο θέμα της ασφάλειας των πλοίων, κυρίως των δεξαμενοπλοίων που πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα, ξέρετε με τις ομοιρίες πλοίων που είχαμε, τις απαγωγές, και μου είπαν ότι η Ελλάδα, αν και είναι η χώρα με το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και ήταν η πρώτη χώρα που θα έπρεπε να ψηφίσει νόμο για την παρουσία ενόπλων πάνω στα πλοία, ήμασταν η τελευταία χώρα. Πρώτοι έκαναν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, έκαναν οι Κύπροι και τελευταία έκανε η Ελλάδα αφού τη ζάλισαν τα αυτιά οι εφοπλιστές. Και έτσι παλιά πηγαίναμε κάτι δίκανα. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα ήδη μέσω αυτής της διαδικασίας, δηλαδή έχει ορισμένες εταιρείες οι οποίες θέλουν καταδρομής, είτε βατραχανθρώπους παλιούς καταδρομής κτλ., είτε και στελέχη ακόμα, αξιωματικούς, τους στέλνουν πάνω στα καράβια για την ασφάλεια των πλοίων. Είναι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι αυτοί, είναι δηλαδή ένας, θα έλεγα, ένας ενδυνάμει ιδιωτικός στρατός. Όμως αυτός είναι ειδικού σκοπού, αυτό που είπα.
δεν ξέρω, για να γίνει ένας ιδιωτικός στρατός πρέπει να έχουμε και κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Ποια κυβέρνηση θα έπαιρνε τέτοια απόφαση και τι θα γινόταν με συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, είτε στην πολιτική είτε και στην διακοινωνία, θα έβλεπαν με βάση τις μικρές εμπειρίες του παρελθόντος, θα έβλεπαν με μεγάλη καχυποψία μια τέτοια στρατιωτική δύναμη, ένα ιδιωτικό στρατό, θα θεωρούσαν ότι μπορούν να ανακατευθεί και να αναμειχθεί και σε άλλα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτός ο προβληματισμός υπάρχει. Πάντως το σίγουρο είναι το εξής, ότι η Τουρκία παλεύει στην περιοχή, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους εθνικούς της στόχους στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο, το δούμε παρακάτω, και με τον κανονικό στρατό αλλά και με ιδιωτικό στρατό. Η Ελλάδα με τη διπλωματία, με πενιχρά μέσα, τα έχουμε πει πόσες φορές, καταφέραμε το αδύνατο να μην έχουμε πρέσβη, να μην έχουμε μειωμένη διπλωματική παρουσία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να εκμεταλλευτεί τις συμμαχίες, διότι αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και επειδή έψαξα το θέμα γιατί τελικώς ο Δένδιας κάπου δεν κολλάει, πώς, γιατί να μην συναντηθεί με τη Μαγκούς, πιθανότατα ήταν ένα αίτημα, επαναλαμβάνω δεν έχω πληροφορίες, έκανα κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους του διπλωματικού ρεπορτάζ και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανότητα ο Δένδιας είχε συζητήσει με τους Αιγύπτιους και οι Αιγύπτιοι του ζήτησαν να μην δει τη Μαγκούς, επειδή οι Αιγύπτιοι αναγνωρίζουν την κυβέρνηση Μπάσαγκα, είπαν μη βλέπεις ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Δηλαδή πιθανότητα είπαν δες τον Μπάσαγκα στο Δένδιο. Ο Δένδιος είπε δεν μπορώ να τον δω, γιατί ήθελε να έχει ανοιχτές διάβλους και με την Τρίπολη, συγκεκριμένα με τον πρόεδρο Μέμφη, και κατά πάσα πιθανότητα κατέληξαν σε ένα συμβιβασμό ο Δένδιας να μην δει ούτε τον Μπάσαγκα ούτε την κυβέρνηση Τμπέιμπα. Και γι' αυτό ίσως αρνήθηκε, για όσους θεωρούν ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο διπλωματικό που πλήττει την εικόνα της Ελλάδας, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Εάν θεωρήσουμε ότι κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν να αναθερμανθούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τον Χαφτάρ και με τον Ακύλα Σάλεχ, το μείζον είναι αυτό και το έλασον είναι το διπλωματικό επεισόδιο. Αν κάποιος θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέχει την εικόνα της με τα διπλωματικά και με αυτά, τη στιγμή που η Τουρκία πολεμάει με τα όπλα εκεί και σε σκου... τότε έχουν δίκιο οι άλλοι, εγώ σας είπα την άποψή μου. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, περσινό είναι μάλιστα, του... υπάρχει ένας Μεχμέτ Εμίν Τσαμάν, ένας... υπάρχει λοιπόν ένας καθηγητής πανεπιστημίου στον Καναδά, ο οποίος είναι και αντιφρονών, μένει εκεί, θεωρεί μάλιστα ότι είναι και ελληνικής καταγωγής, λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, ότι οι περισσότεροι πολίτες της Τουρκίας να πάνε να κάνουν ένα τεστ DNA, αλλά να ψάξουν και τη γενιά τους για να καταλήξουν σε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ότι είναι ελληνικής καταγωγής οι περισσότεροι και άλλοι είναι Αρμένοι, οι Κούρδοι κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έκανε ένα άρθρο και λέει ποια είναι η λύση στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, επειδή μου είπαν διάφοροι σχολιαστές ότι όταν διαβάζουμε άρθρα γινόμαστε κουραστικοί, κάνει κοιλιά το... διάβασα το άρθρο, πήρα ορισμένα στοιχεία να σας πω. Τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει το εξής, ότι η Τουρκία, επειδή το διεθνές δίκαιο δεν εξυπηρετεί τους στόχους της στην Ανατολική Μεσόγειο, μας λέει ξεκάθαρα, το είπε ο Περιντζέκ, αλλά ο Περιντζέκ είναι η φωνή του Ερντογάν. Περιντζέκ είναι ο πρόεδρος ενός μαοϊκού εθνικιστικού-κομμουνιστικού κόμματος, μαοϊκού, ο οποίος είπε ποιο διεθνές δίκαιο. Εμείς θα επιβάλλουμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας στην Ανατολική Μεσόγειο με την ισχύ και με πόλεμο. Να το ξαναπώ. Με την ισχύ και με πόλεμο, και αυτό πρώτα να το ακούσουν τα αδέρφια μας στην Κύπρο και όλοι οι Έλληνες που θα πρέπει να θεωρήσουν ότι οποιαδήποτε απειλή στρέφεται εναντίον της Κύπρου είναι απειλή και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του καθενός Έλληνα. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, άρα και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και αναφέρουμε κυρίως στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό, επειδή η Τουρκία προσπάθησε να οριοθετήσει πέραν του διεθνούς δικαίου περιοχές και να καλέσει ξένες εταιρείες, επειδή καμία ξένη εταιρεία δεν δέχθηκε
να συμμετέχει σε κάποιον διαγωνισμό. Βολιδοσκοπήθηκαν και είπαν: εμείς δεν ερχόμαστε, γιατί είναι παράνομα αυτά που πάτε να κάνετε. Αυτός είναι ο λόγος που η Τουρκία αγόρασε τα γεωτρύπανα και τα ερευνητικά. Επειδή καμία ξένη εταιρεία δεν δεχόταν να κάνει έρευνες σε περιοχές που δεν της ανήκουν. Και γι' αυτό η Τουρκία ξόδεψε πάνω από 2 δισεκατομμύρια, έχει 3 γεωτρύπανα και 2 ερευνητικά σκάφη και προσπαθεί με αυτόν τον πειρατικό τρόπο να επιβάλλει τις απόψεις της. Αυτό θα πρέπει να το έχει υπόψη της η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πώς κινείται? Η Ελλάδα κινείται με την επίκληση του διεθνούς δικαίου και με συμμαχίες. Μάλιστα, η άσκηση που είναι σε εξέλιξη και σήμερα ακόμα η Μέδωσα είναι μέρος αυτής της πρακτικής που ακολουθεί η Ελλάδα. Διαβάζω μάλιστα ότι η πιθανότητα η Ελλάδα και η Αίγυπτος θα οριοθετήσουν τα όρια της δικαιοδοσίας στην έρευνα και διάσωση. Θα είναι μια σημαντική ενέργεια. Αυτό λοιπόν σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Η λύση με βάση τον Περιτσέκ και την Τουρκία θα είναι με την ισχύ και με τον πόλεμο να επιβάλλουν τα θέλω τους. Να πω επίσης ότι θα πρέπει να ανησυχούμε ή τέλος πάντων να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, διότι μετά τη χειραψία Σίση Ερντογάν στο Κατάρ με αφορμή το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, έκανα μια χειραψία και έχουμε ανακοίνωση από την Αιγυπτιακή Προεδρία, παρακαλώ, που λέει ότι αυτή η χειραψία είναι η απαρχή της εξομάλυνσης των σχέσεων της Αιγύπτου με την Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, μετά την υπογραφή αυτής της συνεργειακής συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, η Αίγυπτος είπε σταματάμε κάθε επαφή με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν τήρησε τίποτα από αυτά που έχει πει και τα λοιπά για τους Μουσουλμανικές αδερφότητα και για τη Λιβύη ακόμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι εκεί ο στρατός, είχε βάλει κάποιους όρους η Αίγυπτος. Παρ' όλα αυτά, λίγες εβδομάδες μετά βλέπουμε ξανά άλλα πράγματα. Ο Σίση λέει, η Προεδρία, αντιλαμβανόμαστε κατά την άποψή μας, εκτίμηση κάνουμε, για ποιο λόγο το κάνει ο Σίση. Ο Σίση στη Γερμανία, στην Αίγυπτο, εξ όσων πληροφορούμε από ανθρώπους που και που υπηρέτησαν εκεί ως διπλωμάτες και που έχουν επισκεφθεί πολιτική τη χώρα αυτή για το θέμα της οριοθέτησης, μου είπαν ότι η μουσουλμανική αδερφότητα παραμένει ισχυρή στην Αίγυπτο, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους μηχανισμούς του κράτους, ακόμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα πιθανόν ο Σίση να έχει βάλει αυτό ως στόχο, να θέσει ως αίτημα την πλήρη απενεργοποίηση των σχέσεων Τουρκίας-Μουσουλμανικής αδερφότητας για να προχωρήσει η εξομάλυνση των σχέσεων. Αυτό ας το έχει υπόψη της η ελληνική διπλωματία, διότι το έχουμε ξαναπεί. Υπογράφεις μια συμφωνία με κάποιον. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα εάν δεν την παρακολουθείς καθημερινώς και αν δεν δημοχλεύεις συνέχεια, αν δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις, να είσαι πάντα εκεί, να προσφέρεις συνέχεια κάτι περισσότερο από ό,τι πιθανό προσφέρει ο άλλος που πάει να διαταράξει τις σχέσεις. Πρέπει να είσαι λοιπόν εκεί. Πιστεύω ότι η Ελλάδα παρακολουθεί τα πράγματα. Και λοιπόν, πέμπτο θέμα. Ο Μπαχτσελή. Καλά, έχω κάνει σήμερα μία εργασία για το θέμα, θα τη διαβάσουμε στο τέλος, για το θέμα που δίνω την ερμηνεία μου, είναι πιο, με έναν μεθοδικό τρόπο θα έλεγα, έβαλα τα πράγματα στη θέση τους και δείχνω πού οδηγούν οι εξελίξεις στην Τουρκία και πώς. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε τι είπε ο Μπαχτσελή. Ο Μπαχτσελή τι είπε? Έρχονται, λέει, κατά πάνω μας, δηλαδή θέλω να πω ότι στην Τουρκία τα πράγματα όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, πάμε στον πλήρη παραλογισμό. Τι λέει λοιπόν ο Μπαχτσελή? Ο Μπαχτσελή είναι ο συγκυβερνήτης, αυτός που μαζί με τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία. Ηγέτης των Γκρίζων Λύκων, είναι ένα κόμμα το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι το φανερό τμήμα του βαθέως κράτους. Ένα από τα φανερά τμήματα του βαθέως κράτους, παραστρατιωτική, παρακρατική οργάνωση, μαφιόζι, όλα τα έχει ο Μπαχτσές, ο δε Μπαχτσελή. Άμα χτυπήσετε και δείτε Μπαχτσελή μέλος της ΜΜΤ, θα δείτε ότι είναι στέλεχος της ΜΜΤ, όχι πηγή όπως λέγαμε στην παλιά ορολογία, είναι στέλεχος της ΜΜΤ. Χρόνια τώρα τον είχε η ΜΜΤ εκεί για να ελέγχει αυτόν τον μηχανισμό. Λοιπόν, τι είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Λέει, έρχονται κατά πάνω μας όλοι. Οι Αμερικανοί, οι Έλληνες, οι Γάλλοι, οι Ευρωπαίοι, όλοι, λέει, κατά πάνω μας. Και μας ξαναγυρνάνε στο 1919.
Δηλαδή θυμίζει, προσπαθεί να ξύσει τις πληγές στην τουρκική κοινωνία και να τους θυμίσει το 1919, τότε που ένα κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, όλη η θάλασσα, το Μαρμαρά, οι ακτές και τα στενά ήταν υπό τον έλεγχο των Άγγλων, η Κιλικία και ένα μέρος του Κουρδιστάν ήταν υπό τον έλεγχο των Γάλλων και το Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτας, η νοτιοδυτική Καρία, Λικία και Παμφιλία μέχρι τον Ρούτου Μέανδρο ποταμό στο Αιδίνη και στη Σόκια δηλαδή ήταν υπό των Ιταλών και κάποια στιγμή μας βάλανε και εμάς το παιχνίδι όπου εμείς είδαμε το δόλωμα, δεν είδαμε τη φάκα. Τη ρουφήξαμε, πήγαμε εκεί και πάθαμε τι πάθαμε. Προσπαθεί λοιπόν να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του τουρκικού λαού, να πει ότι μας όλοι έρχονται κατά πάνω μας και θέλουν να μας πάνε σε μια νέα συνθήκη των Σευρών. Φυσικά, επειδή στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ο διάλογος, δεν επιτρέπεται ο διάλογος, θα δείτε παρακάτω. Και υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Στην Τουρκία και τα κόμματα, αλλά και η κοινωνία φοβούνται το κράτος. Υπάρχει φόβος. Δεν μιλούν. Άρα στην ουσία αναγκάζονται να δεχθούν αυτά που λένε οι πολιτικοί και μάλιστα αυτοί που κυβερνάνε και που εκπροσωπούν και το κράτος. Λέει λοιπόν ο Μπαξέλη, κοιτάξτε εδώ, αυτοί έρχονται κατά πάνω μας. Πάνε να μας φάνε, να μας ξαναπάνε στη συνθήκη της νοσάνης, να μας διαμελήσουν. Και πρέπει να συσπηρωθούμε. Να. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια που κάνουν για να ξαναφέρουν την Τουρκία στην. Εννοώ την τουρκική κοινή γνώμη στην αγκαλιά του Ερντογάν και των γκρίζων λύκων και να συνεχιστεί αυτός ο παραλογισμός που βλέπουμε. Πάμε λοιπόν το επόμενο θέμα μας είναι τι λένε για την επιχείρηση η Γερμανία. Είπαμε ότι οι Ρώσοι στην ουσία αποδέχτηκαν, διαβάσαμε χθες, αποδέχτηκαν ότι η Ρωσία έδωσε την άδεια στην ουσία, ενημερωθήκαμε λέει και έδωσε την άδεια να γίνει αυτή η επιχείρηση. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι, δεν το γνωρίζω βάσιμα αυτό, αλλά υπάρχουν απόψεις που λένε ότι ο αέριος χώρος της Λιβύης, έλλειψη αεράμινας της Λιβύης, είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ ακόμα. Επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω αυτό. Διαβάζω διάφορα που λένε οι Κούρδοι. Άρα, οποιαδήποτε επιχείρηση αεροπορική, δηλαδή παραβίαση στον αέριο χώρο του Ιράκ είτε της Συρίας, για το Ιράκ παίρνουν την άδεια της Αμερικής, για τη Συρία παίρνουν την άδεια της Ρωσίας. Μέχρι στιγμής για τη Ρωσία σας είπα, δέχθηκαν ότι ενημερώθηκαν, άρα ότι έδωσαν και την άδεια. Οι Ρώσοι έχουν επίσημη δήλωση γι' αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι στιγμής τηρούν σιγή ηχθείως, τίποτα. Απλά, όπως είπαμε και χθες, ενημέρωσαν τους Κούρδους να φύγουν από τις επίμαχες περιοχές που θα δεχόντουσαν τις επιθέσεις αεροπορικές, να πάνε στη Ράκα και ακόμα νοτιότερα για τα στελέχη, για να μην έχουν οι Κούρδοι να μην έχουν απώλειες. Επίσης, έχουμε την δήλωση όμως της Γερμανίας για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μίλησε καθόλου. Έχουμε την δήλωση της Γερμανίας. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Γερμανία. Να δούμε λοιπόν τώρα τι λέει η Γερμανία για το θέμα της επιχείρησης αυτής, της βάρβαρης επιχείρησης. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επιχείρηση και τι ακριβώς είναι. Θα το δούμε αμέσως μετά. Λέει λοιπόν η Γερμανία. Υπουργός Εσωτερικών μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα, όπως είπαμε, το είπαμε και χθες αυτό. Την ανησυχία της για τις πληροφορίες σχετικά με θύματα αμάχους κατά τις πρόσφατες επιθέσεις των τουρκικών όπλων δυνάμεων εναντίον περιοχών στο Βόρειο Ιράκ και τη Βόρεια Συρία εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση. Είδαμε αναφορές για μαζικές επιθέσεις του τουρκικού πυροβολικού και της αεροπορίας σε διάφορες περιοχές στο Βόρειο Ιράκ και στη Βόρεια Συρία. Στην περίπτωση της τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη, η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε ρητά τη συμπαράστασή της προς την Τουρκία. Και λαμβάνομαι σοβαρά υπόψη τις ενδείξεις για την ευθύνη του PKK, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπέργκερ, επισημένοντας ότι το PKK είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχωρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση. Εδώ τώρα μας δουλεύουν οι Γερμανοί. Αφού ξέρουν ότι δεν το έκανε, το έκανε οι ίδιοι οι Τούρκοι, ή το λένε αυτό. Η υποκρισία, έτσι. Η Τουρκία επικαλείται το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Ζητούμε από την Τουρκία να δρά εφαρμόζοντας την αναλογικότητα και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε αυτό περιλαμβάνεται κυρίως και ότι πρέπει να
οι άμαχοι κάθε στιγμή να προστατεύονται. Αναφορές για πιθανά θύματα μεταξύ αμάχων σε αυτές τις τουρκικές αεροπορικές επιθέσεις είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Ζητάμε από την Τουρκία, όπως και από όλους τους εμπλεκομένους, να μην κάνουν τίποτα που θα επιδεινώσει αυτήν την ήδη τεταμένη κατάσταση στις βόρειες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ, πρόσθεσε ο Μπέρκερ. Σημειώνεται ότι επισκέπτεται την Γερμανία, την Τουρκία, η Γερμανία, υπουργός εξωτερικών. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, θα πάμε στο επόμενο θέμα μας, να πούμε ότι είναι υποκρισία αυτή της Γερμανίας, είναι τεράστια υποκρισία της διεθνούς κοινότητας που δεν λέει τίποτα για την επίθεση της, για τη βάρβαρη επίθεση της Τουρκίας. Και να πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι το επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι οι δηλώσεις του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Κατάρ που είχε πάει για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, έκανε δηλώσεις και είπε, στην ουσία απείλησε πάλι την Ελλάδα και είπε ότι έδειξε αυτό ερωτώμενος εάν πήρε την άδεια από την Αμερική ή από τη Ρωσία. Είπε, εμείς δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν, μπορεί να ενημερώνουμε αλλά δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν, και αυτό να το γνωρίζουν όλοι. Είπε ότι όποιοι μας ενοχλούν θα εισπράττουν αυτό ακριβώς που εισέπραξαν οι Κούρδοι. Και το όποιοι μας ενοχλούν θα μπορεί να βάλει ο καθένας τον εαυτό του, εννοώ όλες οι χώρες, όποιος ενοχλεί δηλαδή, και είπε ξανά το ένα βράδυ θα ξανάρθουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις αθλειότητες, αλλά ξέρετε, όχι με έναν παθητικό τρόπο όπως γίνεται τώρα. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει καταγγείλει τις επιθέσεις της Τουρκίας. Όσο τις ανέχεται, και θα δείτε για ποιο λόγο, έχει λόγο, έχουμε λόγο εμείς που πρέπει να τις καταγγείλουμε. Είναι επιχείρηση γενοκτονίας και θα δείτε στη συνέχεια γιατί. Τέλος πάντων, πάμε στο ένα, το θέμα Ντεμιρτάς. Ο Ντεμιρτάς μέσα από τη φυλακή έκανε μία ανάρτηση στο Twitter και τι λέει. Οι ίδιοι έβαλαν τη βόμβα για να αρχίσουν τον πόλεμο. Θα χρησιμοποιήσουν το βρώμικο σενάριο περί άμυνας της πατρίδας και θα προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν ψήφους ενεργοποιώντας τα εθνικιστικά αισθήματα, και ενώ θα κυνηγήσουν την αναποφάσιστη αντιπολίτευση, που η αντιπολίτευση δεν μπορεί να πει μην κάνεις πόλεμο γιατί τους πούνε ότι είσαι προδότες. Μη φοβάσαι, πες και εσύ όχι στον πόλεμο. Ο πρώην συμπρόεδρος του ΧΑΔΕΠ, Σεραγδίν Ντεμιρτάς, ο οποίος είναι φυλακισμένος στη φυλακή της Αδριανούπολης, επέκρινε την επιχείρηση για ταγάνι της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που εκδηλώθηκε μετά τη βομβιστική επίθεση στο Ταξίμ. Ο Ντεμιρτάς, ο οποίος μοιράστηκε στο Twitter τις απόψεις του, χρησιμοποίησε τις ακόλουθες φράσεις, μετέφρασα εγώ. Θα πυροδοτήσουν μια βόμβα με μια βρώμικη οργάνωση στο Ιστικλάλ, θα δολοφονήσουν αθώους ανθρώπους, θα ανακηρύξουν ότι τη βόμβα την έβαλαν υποστηρικτές της τρομοκρατίας, για να φημώσουν όσων αμφισβητούν τα γεγονότα σε αυτή τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Μην τολμήσει κανείς και πει ρε εσείς δεν την έκαναν αυτοί, θα τον πούν προδότη. Εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και την οργή του κόσμου προέρχεται από τα αδέρφια μας που σκοτώθηκαν από τη βόμβα στην Ιστικλάλ, θα ρίξουν βόμβες στα κεφάλια των Κούρδων. Θα χρησιμοποιήσουν το βρώμικο σενάριο περί άμυνας της πατρίδας και θα προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν ψήφους ενεργοποιώντας τα εθνικιστικά αισθήματα του κόσμου, ενώ θα κυνηγήσουν την αναποφάσιστη και σαστισμένη αντιπολίτευση. Λέει λοιπόν παρακάτω, όσοι δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο θα κηρυχθούν προδότες, θα χαρακτηριστούν προδότες. Βάλτε το χέρι σας στην καρδιά σας και πείτε την αλήθεια για χάρη του Θεού. Είναι τόσο δύσκολο να αποκαλυφθεί αυτή η απλή και θλιβερή εξίσωση? Είναι πολύ δύσκολο να πούμε δεν θα θυσιάσουμε τους Κούρδους εναντίον, τους Τούρκους εναντίον των Κούρδων, ούτε τους Κούρδους εναντίον των Τούρκων, δεν θα στρέψουμε για να θυσιάσουμε τους ανθρώπους. Δεν θα παραδοθούμε σε βρώμικες πολεμικές πολιτικές, θα δώσουμε τα χέρια και θα γίνουμε μια μεγάλη κοινωνία ειρήνης, αδελφοσύνης, ηρεμίας και ευημερίας? Είναι τόσο δύσκολο να πούμε ζήτω η ειρήνη? Κοίτα, παρόλη αυτή την αδικία και τη σκληρότητα που υφιστάμεθα, εμείς λέμε όχι στον πόλεμο. Μη φοβάσαι, πες και εσύ, όχι στον πόλεμο. Αυτός λοιπόν είναι ο Σεραγδίν Ντεμιρτάς, και ελάτε να δείτε τώρα πώς ανέλησα την κατάσταση σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συνέβησαν από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι τώρα στην γειτονική χώρα. Η επιχείρηση για ταγάνι, κατά την άποψή μου, είναι μια επιχείρηση γενοκτονίας. Και γι' αυτό η Ελλάδα έπρεπε να την καταγγείλει. Έπρεπε να την καταγγείλει τα κόμματα, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, ο ελληνικός λαός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι σημαίνει η επιχείρηση για ταγάνι της Τουρκίας, με την οποία έπληξε στόχους των Κούρδων στο νότιο και ανατολικό Κουρδιστάν, γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στην επικράτεια του Ιράκ και της Συρίας αντίστοιχα? Η τουρκική δημοκρατία είναι ένα κράτος ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ή μιας άλλης διεθνούς
ή άλλες πολιτικο-διπλωματικές διαδικασίες. Η τουρκική δημοκρατία ως κράτος ιδρύθηκε από ένα κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον προκάτοχό του, το οποίο ιδρύθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1923 από τον Μουσταφά Κεμάλ, για να στεγάσει, προσέξτε, τα στελέχη του κινήματος των Νεοτούρκων και του Κεμαλικού κινήματος, που από το 1908 είχαν παραστρατιωτική και παρακρατική δράση. Το κίνημα των Νεοτούρκων είχε βάλει ένα στόχο, τη δημιουργία ενός κράτους στη Χερσόνησο της Ανατολίας, προτού διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη δημιουργία ενός κράτους στη Χερσόνησο της Ανατολίας, το οποίο θα στηριζόταν σε ένα δόγμα με τους εξής τέσσερις πυλώνες. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Με βάση αυτό το δόγμα οι Νεότουρκοι οργάνωσαν τη γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Ανατολίας με παρακρατικούς και παραστρατιωτικούς μηχανισμούς που ανήκαν στο κόμμα, παρακαλώ, στο κόμμα των Νεοτούρκων, μεταξέλιση του οποίου είναι το ΤΖΧΠ, το Τζουμχουριέτ Χαλκ Παρτισί. Οι μηχανισμοί αυτοί ήταν του κόμματος, όχι του κράτους του Οθωμανικού. Με βάση το ίδιο δόγμα και με τους ίδιους μηχανισμούς συνέχισε ο Μουσταφά Κεμάλ και η Κεμαλική τη γενοκτονία των χριστιανικών λαών από το 1919, είπαμε με την 30 Οκτωβρίου του 18 διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου, από το 19 λοιπόν μέχρι το 23 οι ίδιοι μηχανισμοί και τα ίδια πρόσωπα εμπολής, η ηγετική ομάδα είχε φύγει, συνέχισαν τη γενοκτονία. Όταν συγκεντρώθηκαν τα στελέχη του Μουσταφά Κεμάλ για να ιδρύσουν το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο στις 29 Οκτωβρίου του ιδίου έτος ανακήρυξε την τουρκική δημοκρατία, την ίδρυση δηλαδή, είχαν κοινή πίστη στο δόγμα ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία, που σημαίνει ότι το νέο κράτος θα είχε ως κεντρική ιδεολογία την εθνική και θρησκευτική αφομοίωση των διαφόρων εθνικών και θρησκευτικών ομάδων που κατοικούσαν στην επικράτεια της τουρκικής δημοκρατίας. Η πολιτική αυτή επιβλήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις με βασικό τοποτηρητή της ένοπλης δυνάμεις και με μηχανισμούς που ονομάστηκαν βαθύ κράτος, οι ίδιοι το ονόμασαν. Και γι' αυτό, γιατί η μέθοδη που χρησιμοποιούσε για να εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή, που απειλούσε το δόγμα με τις τέσσερις πυλώνες, που έθετε σε κίνδυνο το δόγμα, ήταν αντίθετες με τις αρχές του κράτους δικαίου και άρα έπρεπε να είναι μυστικές και να μην αφήνουν εμφανή ίχνη. Άρα αφανείς μηχανισμοί από το κράτος, από τα έγκατα του κράτους έκαναν αυτές τις ενέργειες για να μην κατηγορηθεί η Τουρκία και γι' αυτό ονομάστηκε βαθύ κράτος. Γι' αυτό οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί ονομάστηκαν από την ίδια την τουρκική γραφειοκρατία Derin Devlet, που σημαίνει βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος αποφάσισε την ψήφιση και την εφαρμογή του Varlık Vergisi, ενός εξοντοτικού φόρου που επιβλήθηκε στους μη μουσουλμάνους της Τουρκίας το 1942, με το οποίο έχασαν τις περιουσίες τους, αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, Έλληνες, Αρμένοι και Εβραίοι. Τότε ο Σουκρούς Αράτσογλου, πρωθυπουργός της Τουρκίας που επέβαλε το Varlık Vergisi, είχε πει για το συγκεκριμένο, ότι με το συγκεκριμένο φόρο, οι λέξεις του, θα δώσουμε την τουρκική αγορά στα χέρια των Τούρκων, επειδή μέχρι τότε η αγορά ήταν στα χέρια των μη μουσουλμάνων, Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. Το βαθύ κράτος ήταν αυτό που αποφάσισε την προβοκάτσια με τη βόμβα στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσουν οι βαρβαρότητες εναντίον των Ελλήνων της πόλης τις 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 από μηχανισμούς που είχε οργανώσει μεθοδικά και πάλι το βαθύ κράτος υπό την καθοδήγηση των Βρετανών και με χρηματοδότηση της CIA. Το βαθύ κράτος οργάνωσε την τρομοκρατική οργάνωση TMT, Turk Mukavemet Teşkilatı, στην Κύπρο, υπό την καθοδήγηση των Βρετανών και με τη χρηματοδότηση της CIA. Όταν το βαθύ κράτος ξεμπέρδεψε με τους χριστιανικούς λαούς, ήλθε η ώρα να ξεμπερδεύει και με ένα άλλο πρόβλημα, με έναν μουσουλμανικό λαό που δεν έλεγε να αφομοιωθεί, όπως έγινε σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, σε εισαγωγικά, με τους Βόσνιους, τους Αλβανούς, τους Κυρκάσιους, τους Αμπχάζιους, τους Λαζούς, τους Άραβες, τους Ελληνόφωνους του Πόντου και πόσους άλλους. Αυτούς όλους τους αφομοίωσαν γιατί ήταν μικροί, ποσοτικά μικρές κοινότητες. Όταν οι Κούρδοι που απειλούσαν την αιτία ύπαρξης του βαθαίου κράτους, του τοποτηρητή του δόγματος, ήταν οι Κούρδοι λοιπόν που απειλούσαν την αιτία ύπαρξης του βαθαίου κράτους, του τοποτηρητή του δόγματος, ένα έθνος, ένα κράτος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Οι Κούρδοι ήταν που απειλούσαν τους δύο πυλώνες, δηλαδή το ένα έθνος και μια γλώσσα. Αν έπαιρναν δικαιώματα,
δεν ίσχυε πλέον το ένα έθνος μια γλώσσα και μια απειλή που έθετε σε κίνδυνο το άρθρο 3 του συντάγματος. Προσέξτε τι λέει το άρθρο 3. Τούρκοι εντευλετοί, ουλκεσί δεμιλετοί είναι μπελουνμές μπιρμπιτούντουρ, που σημαίνει το κράτος της Τουρκίας είναι μια διάσπαστη ενότητα με το έθνος και τη χώρα. Το κράτος της Τουρκίας είναι μια διάσπαστη ενότητα με το έθνος και τη χώρα. Δηλαδή, απαγορεύει το Σύνταγμα να υπάρχουν άλλοι λαοί. Σου λέει, αφού απαγορεύει το Σύνταγμα, αφομοιωθείτε. Σημειωτέων ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι η συμπίκνωση του προαναφερθέντος δόγματος. Άρα το βαθύ κράτος είναι και ο τοποτηρητής του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος. Γι' αυτό οι Κούρδοι, δηλαδή η ύπαρξη των Κούρδων, ενός λαού 20 εκατομμυρίων στην Τουρκία, όσο επιμένουν στην αναγνώριση των βασικών τους δικαιωμάτων, αποτελούν και θα αποτελούν σοβαρή απειλή, λόγια δικά τους, για την επιβίωση της Τουρκίας. Όχι εθνικής ασφάλειας, για την επιβίωση. Δηλαδή, εάν τους αναγνωρίσουμε, δεν θα υπάρχει Τουρκία, λένε. Το λέει και ο Ερντογάν πρόσφατα αυτό. Γι' αυτό, όποιος πολιτικός τολμά να αναζητήσει μια πολιτική λύση στο κουρδικό ζήτημα, στοχοποιείται από το βαθύ κράτος, ενίοτε δεν καταλήγει και στη μαύρη γη. Αποτελεί εδραία πεποίθηση στην Τουρκία ότι ο Τουρκούτο Ζαν δολοφονήθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν αποφάσισε να κάνει θαραλέα βήματα για την επίθεση του κουρδικού. Πρόσφατα τέτοια βήματα αποφάσισε να κάνει και ο Ερντογάν. Όχι από ευαισθησία, αλλά από ανάγκη. Αφού χωρίς το 10-15% των ψήφων του κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών, του ΧΑΔΕΠΕ, των Κούρδων δηλαδή, είναι μαθηματικά αδύνατον να επανεκλεγεί για τρίτη φορά πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το πρώτο φανερό βήμα λοιπόν για την προσέγγιση των Κούρδων Ερντογάν, γιατί ασφαλώς θα υπήρχαν και υπόγειες συζητήσεις, ήταν η συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την ηγετική ομάδα του ΧΑΔΕΠΕ, υποτίθεται για να συζητηθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος. Ήταν να βγει η εικόνα, να δουν ο κόσμος ότι να, θα τα βρούμε με τους Κούρδους. Το δεύτερο βήμα ήταν η αποφυλάκηση για μια μέρα του Σελαχαντίν Τεμιρτάς, του πρώην συμπροέδρου του ΧΑΔΕΠΕ που είναι φυλακισμένος, διαβάσαμε πριν από λίγο ότι έγραψε, και η παραχώρηση ιδιωτικού αεροσκάφους μέχρι τον Διαρμπακίρ και εκεί την ελικοπτέρο για να μεταβεί στο χωριό του στον ανασθενούντα πατέρα του. Είχαμε επίσης δημοσιεύματα που έλεγαν ότι το 2024, αύριο δηλαδή, επίκειται η απελευθέρωση του Αμπντουράχο Ζαλάν, του φυλακισμένου στην Καλόνινο, στο Ιμπραλί. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και γίνονται πράγματα που φαίνονται και δεν φαίνονται για προσέγγιση του Ερντογάν με τους Κούρδους, το βαθύ κράτος αποφασίζει να στείλει ένα ηχηρό και θανατηφόρο στην κυριολεξία μήνυμα στον Ερντογάν. Μια βόμβα στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, με 6 νεκρούς και 53 τραυματίες, και του Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος είναι κάτι σαν εκπρόσωπος του βαθέως κράτους, να στοχοποιεί Κούρδους, ΗΠΑ και Ελλάδα. Μετά, το βαθύ κράτος έφερε στον Ερντογάν να υπογράψει την έγκριση της επιχείρησης για Ταγάνι, Πεντσέκ Λίτς, λέγοντάς του να στραφεί προς τα δεξιά για να βρει τις ψήφους που του λείπουν, και όχι προς τους Κούρδους. Μετά από αυτά, ακολούθησε η έκκλησή του προς τη Μεράλα Ξενέρ να φύγει από το τραπέζι των 6 της αντιπολίτευσης και να συμπαραταχτεί μαζί του. Συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτον. Βαθύ κράτος και Ερντογάν έχουν διακριτούς ρόλους στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θα κυβερνά και θα συσσωρεύει πλούτο για τον ίδιο, την οικογένεια, τα εγγόνια και τα δυσέγγονά του, και το βαθύ κράτος θα συνεχίσει το έργο του ως τοποτηρητής του άρθρου 3 του Συντάγματος που λέει «Το κράτος της Τουρκίας είναι μία αδιάσπαστη ενότητα με το έθνος και τη χώρα». Συμπέρασμα δεύτερον, η επιχείρηση για Ταγάνι είναι αποδεδειγμένα μια επιχείρηση γενοκτονίας που δυστυχώς διεξάγεται με την άδεια της Ρωσίας και των ΗΠΑ και υπό την ανοχή και συνενοχή της Δύσης και του ΝΑΤΟ. Αυτή λοιπόν είναι η άποψή μου για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει βαθύ κράτος, ποιος είναι ο ρόλος του, να αναλύσουμε και ποια είναι η σχέση του τώρα με την κυβέρνηση Ερντογάν, να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει και με την Τσιλέρ, με την Μεράλα Ξενέρ. Είδα ένα άρθρο πριν από λίγο, το μεταφράσω, ότι η βόμβα στην Ιστικλάλ και η επιχείρηση για Ταγάνι τεινάζει στον αέρα την Τράπεζα των Έξι. Έτσι ονομάζουν την Συμμαχία των Έξι Κομμάτων. Είναι του Εργού Μπαμπαχάν. Λέει ενδιαφέροντα πράγματα ενίοτε. Θα το προσπαθήσω να το μεταφράσω αύριο, ούτως ώστε να το δούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Χρωστάω το υπόλοιπο του Γιαννάκη Ομήρο. Ήταν υπουργός Άμυνας με τον Κληρίδη. Παρετήθηκε
όταν ο Σιμίτης του τράβηξε το χαλί και δεν επέτρεψε να μεταφερθούν οι S-300 στην Κύπρο. Το βιβλίο του λέγεται «Κατάθεση», είναι καταπληκτικό βιβλίο. Μου το θύμισε σήμερα ο Λάζαρος Μαύρος από την Κύπρο. Σας χρωστάω λοιπόν το μισό του άρθρο και επίσης σας χρωστάω και αυτό το άρθρο του Εργούν Μπαμπαχάν, πώς τεινάχτηκε στον αέρα το τραπέζι των 6 του κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν, είπαμε όχι ψυχολογικό πόλεμο στην Ελλάδα, το βαθύ κράτος δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι εναντίον της Ελλάδας, διότι εκεί ξέρετε πάνε τα F-16 χωρίς να αντιμετωπίζουν καμία απειλή. Δηλαδή ακόμα και στις ασκήσεις υπάρχει μια απεικόνηση από κάτω, κάτι. Δεν έχουν τίποτα. Πηγαίνουν και βομβαρδίζουν. Εδώ ξέρετε θα πέφτουν σαν τις μπεκάτσες και τα F-16 και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Διότι εδώ υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον αντιεροπορικά, ισχυρή αντιεροπορική δύναμη έχει η Ελλάδα. Έχουμε αεροπλάνα τα οποία θα εκτοξεύουν τον πύραυλο και θα την τρώνε τα τουρκικά αεροπλάνα χωρίς να καταλαβαίνουν από πού τους ήρθε, χωρίς να έχουν εντοπίσει τα ραντάρ τους τα δικά μας αεροπλάνα, χωρίς να έχουν εντοπίσει και το βλήμα που έρχεται. Άρα να δούμε ποιο είναι το βαθύ κράτος, το είπαμε και χθες, κάναμε μια ανάλυση και κατά πόσον θα διακινδύνευε την ύπαρξή του με μια επιχείρηση της οποίας το αποτέλεσμα δεν ήταν εξασφαλισμένο. Αυτό είναι απολύτως εξασφαλισμένο αυτό που κάνουν εκεί, δεν κινδυνεύουν. Άρα όχι ψυχολογικό πόλεμο εις βάρος της Ελλάδας και το σάλιο που καταναλώνουν διάφοροι στα κανάλια για να προβάλλουν αυτή την επιχείρηση, να το καταναλώσουν καταγγέλλοντας αυτή την επιχείρηση γενοκτονίας. Έχουμε υποχρέωση, έχουμε υποστεί γενοκτονία, είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόστηκε στους δικούς μας, εφαρμόζεται τώρα και στους Κούρδους, οφείλουμε να την καταγγείλουμε και θα έρθουμε και σε αυτό σε μια εκπομπή. Ψάξτε και διαβάστε την κοινή δήλωση Ιμάμογλου Μπακογιάννη. Πώς ξεπλένουν τους γενοκτόνους. Εμετική είναι. Γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι νεαρά στην ηλικία, αλλά είναι γυρασμένα πολιτικά. Είναι άνθρωποι χωρίς συνέστηση, εθνική συνέστηση, πού βρίσκονται, πού πατάνε, πού βρίσκονται, σε ποια χώρα υπηρετούν. Δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα ξέρουν. Και ξεπλένουν τον Κεμάλ, τους Κεμαλικούς και τη γενοκτονία. Εν πάση περιπτώσει, καταγγείλεται, βλέπω ευτυχώς ορισμένοι Έλληνες στην Αμερική, αυτοί που πήραν στην πλάτη τους την υπόθεση ως να μην εκλεκεί ο Τούρκος γιατρός, αυτοί οι άνθρωποι βλέπω ότι κάνουν μια διακίνηση και των αναρτήσεων του Κουρδικού Ινστιτούτου και του Συλλόγου Φίλων των Κούρδων Φίλων του Κουρδιστάν των ΗΠΑ της Αμερικής, και νομίζω ότι αυτή η κατάσταση, ότι κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων βλέπουν σωστά την κατάσταση αυτή, να την δούμε όλοι μας και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την προβολή αυτής της γενοκτόνου επιχείρησης.